Η ιστορία μας εκτυλίσσεται εδώ. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Θησέας, αφού σκότωσε τον Μινόταυρο στην Κρήτη, επέστρεψε στην Αττική όπου αποβιβάστηκε στις ακτές της Καλυθέας. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, στην περιοχή Ανάλατος, μια περιοχή που ξεκινά από τον Άγιο Σώστη μέχρι την Οδό Σπάρτης, σκοτώθηκε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ήταν 22 Απριλίου του 1827. Ο σχηματισμός του σύγχρονου οικισμού της Καλυθέας άρχισε το 1884-1885 με πρωτοβουλία μιας οικοδομικής εταιρείας. Οι πρώτοι οικιστές της ήταν ο έμπορος Λάσκαρης Λασκαρίδης, ο πανεπιστημιακός και συγγραφέας Γεώργιος Κρέμος και ο νομικός Γεώργιος Φιλάρετος. Όταν το 1896 έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα, στην Καλυθέα διεξήχθη το άθλημα της σκοποβολής στο σκοπευτήριο που χτίστηκε ειδικά για αυτό το λόγο. Μάλιστα το λεύκομα του Δήμου Καλυθέας, Καλυθέα όψης της ιστορίας του Δήμου και της πόλης, αναφέρει πως το 1925 το κτίριο σταμάτησε να λειτουργεί ως σκοπευτήριο, ενώ η έκτασή του περιορίστηκε κατά το ίμιση. Κατά την περίοδο 1926-1941 το σκοπευτήριο στέγασε δύο δημοτικά σχολεία καθώς και το γυμνάσιο της Καλυθέας, ενώ κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής μετατράπηκε σε φυλακή που διατηρήθηκε μέχρι το 1965, ενώ με ανεπανόρθωτες ζημιές κατεδαφίστηκε τον Δεκέμβριο του 1966 ύστερα από έντονες πιέσεις των δημοτικών αρχών. Σήμερα στο χώρο του σκοπευτηρίου έχει χτιστεί σχολικό συγκρότημα. Στη φωτογραφία αυτή του 1897 βλέπουμε την άλλοτε οδό Φαλήρου, τη σημερινή Συγκρού δηλαδή. Μερικούς μήνες αργότερα, στις 14 Φεβρουαρίου 1898, μετά από σφοδρή κριτική στον βασιλέα Γεώργιο τον Πρώτο και τον διάδοχο Κωνσταντίνο για τη βαριά ήττα στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, οι Γεώργιος Καρδίτσης και οι Ιωάννης Γεωργίου, οι Κυριακός, αποπειράθηκαν να τον δολοφονήσουν. Στον τόπο της αποτυχημένης απόπειρας χτίστηκε σε ανάμνηση ο ιερός ναός του Αγίου Σώστη. Οι Τζιτζιφιές ονομάστηκαν έτσι λόγω των πολλών τζιτζιφιών. Ήταν μια αραιοκατοικημένη ελώδης περιοχή που το 1921 αποσπάστηκε από το Νεοφάλιρο και προσαρτίστηκε στην κοινότητα Καλυθέας. Με τη Μικρασιατική καταστροφή στεγάστηκαν εκεί 20 με 25.000 πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο επειδή υπήρχε ελεύθερος χώρος. Οι πρόσφυγες έκτισαν πληνθόκτιστες ή ξύλινες παράγκες, ενώ δεν υπήρχαν ηλεκτρικό ρεύμα ή στοιχειώδης εγκαταστάσεις υγιεινής, μετατρέποντας το μέρος από προάστιο αναψυχής σε προσφυγική συνοικία. Όποτε η περιοχή πλημμύριζε, πράγμα που συνέβαινε συχνά, οι ψαράδες φρόντιζαν να μεταφέρουν τους κατοίκους μέχρι το 1968, οπότε και μπαζώθηκε η παραλία, αλλάζοντας για πάντα το μέρος. Το 1925 η Καλυθέα αναγνωρίστηκε ως κοινότητα και αποσπάστηκε από τον Δήμο Αθηναίων, ενώ το 1933 έγινε Δήμος Καλυθέας με έμβλημά του τον Θησέα. Τώρα βρισκόμαστε στο βόρειο τμήμα της Καλυθέας και από εδώ είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πόσο κοντά είμαστε στο κέντρο. Φαίνεται η Ακρόπολη, ο Λυκαβητός. Το βορειοανατολικό κομμάτι της Καλυθέας πάνω από το δημοτικό στάδιο πίσω από την Πάντιο
Σε κάποια σημεία σε πληροφορώ ότι μπορεί να δεις και τη θάλασσα, όπως δεν μπορούν να τη δουν οι κάτοικοι των Τζιφιών. Ξεκινώντας από εδώ την περιήγηση στα σινεμά του βόρειο τομέα της Καλυθέας, το πρώτο που βρίσκουμε και υπάρχει ακόμα είναι το Καλυψό. Και μετά κατηφορίζουμε προς τη Χαροκόπου, όπου υπήρχαν 4-5 ακόμα, τα οποία πλέον είναι πολυκατοικίες. Το εμβληματικό Καλυψό, που είναι πλέον δημοτικός κινηματογράφος, εδώ και πολλά χρόνια, στη βορειοανατολικότερη γωνιά της Καλυθέας, ακριβώς δίπλα από το γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είχε να ανταγωνιστεί το γήπεδο αυτός ο κινηματογράφος, ήταν και διαφορετικές οι ώρες. Και πέσαμε πάνω σε αυτό το αριστούργημα. Εκπληκτικό. Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση αυτή η χαρακτηριστική μυρωδιά του κινηματογράφου. Φλαράκι, δεν κάθεσαι κάτω να βλέπουμε? Στο Καλυψό γίνεται κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ ταινιών. Γιώργος Ονονάς, μεγάλος στην Καλυθέα. Θυμάσαι πράγματα από την Καλυθέα και από τα σινεμά της. Είσαι βέβαια μέσα, ελάτε του σένσου, είσαι μέσα στον χώρο. Αργότερα ξεκίνησε ένα δικό σου φεστιβάλ, το οποίο και φέτος έγινε στην Καλυθέα, σε ένα από τα ιστορικά σινεμά της Καλυθέας. Θέλουμε να μας πεις λιγάκι για αυτές τις θύμισες που έχεις από εκείνη την εποχή. Στην Καλυθέα, θυμάμαι την εποχή, εγώ πήγαινα στο τέταρτο λύκειο, στο Θαλίας πήγα στο γυμνάσιο, στο δημοτικό εκεί στο Άγιος Πάντας θυμάμαι το Παρέλι, είναι από τις πρώτες μαναμνήσεις, το Συνάνη εκεί κάτω στο τέταρτο, το Καλυψό που κάνω και το φεστιβάλ. Θυμάμαι είχα δει τα σαβέντα του Καρχαρία το 78, αν θυμάμαι καλά, και έκανα 3 χρόνια να μπω στη θάλασσα. Όπως όλοι, έτσι. Και γι' αυτό τον λόγο κάνουμε ένα φεστιβάλ, το λέγεται Ανατομία Εγκλήματος και Τρόμου. Έχει αστυνομικές ταινίες, θρίλερ, επιστημονικής φαντασίας, τρόμου και βραβευμένες ταινίες, έχουν φτάσει μερικές μέχρι τα Όσκαρ. Και το κάνουμε στο Καλυψό γιατί μας εμπνέει την παρέα που ήμασταν, δηλαδή και τότε και που βλέπαμε παιδιά ταινίες στο Καλυψό, μας εμπνέει το πράσινο βελούδο που έχει η καρέκλα, το μαύρο μάρμαρο που έχει το Καλυψό. Μας θυμίζουν τα παιδικά μας χρόνια. Θα ξανάρθω, Ζήκο. Ήρθαμε στην καρδιά της αστικής Καλυθέας, έτσι. Εδώ, στην Χαροκόπου. Πώς, ναι. Είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση της Καλυθέας στις Τζιφιές, Δαβάκι, Χαροκόπου. Ουσιαστικά είναι το πρώτο καθαρά οικιστικό, δημοτομημένα οικιστικό κομμάτι της Καλυθέας. Εδώ που αναπτύχθηκε, ίσαμε την πλατεία Δαβάκι περίπου χοντρικά, αναπτύχθηκε η αστική βάση της Καλυθέας, με τάσεις αργότερα από το 20 και το 30 με την έλευση και των άλλων πληθυσμών, αλλά και με την βιομηχανική ανάπτυξη που ήταν προς το σταθμό γενικότερα του σταθμού της Καλυθέας και με τη Συμβιτανίδιο που χτίστηκε τότε, που άρχισε σιγά σιγά να αναπτύσσεται, να έρχονται λαϊκότερες μάζες, οι οποίες κιόλας άρχισαν να φέρουν το δικό τους ρυθμό, δηλαδή σπίτια, αυλές, τις παλιές παραδοσιακές αυλές, όπως χτιζόντουσαν τότε αυτές οι περιοχές, όχι τόσο αστικά σπίτια οικογένειας, αλλά αυλές έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερες οικογένειες. Αν υποθέσουμε ότι στο μυαλό της δικής μας της γενιάς υπάρχει μια ψυχαγωγική πυραμίδα, να το πω έτσι, στην κορυφή αυτής της πυραμίδας είναι αναμφισβήτητα τα σινεμά. Είναι και ο συνδετικός κρίκος με την προηγούμενη γενιά, τη γενιά των 80ριδων, των πατεράδων μας ας πούμε, ή των ηλικιωμένων γνωστών μας, οι οποίοι ως βασική διασκέδασή τους τα χρόνια εκείνα, από τις αρχές της δεκαετίας του 50 και μετά, είχαν το σινεμά.
Έχουμε κοινά σημεία την Αλάνα που προλάβαμε να παίξουμε μπάλα. Έχουμε κοινά σημεία το καφενείο, το οποίο η μετεξέλιξή του είναι η καφετέρια για μας, και τα στέκια με τα ηλεκτρονικά, τα οποία ήταν το καταφύγιο και το ορμητήριο ταυτόχρονα για όλους μας. Το γήπεδο, το οποίο συνεχίζουν κάποιοι να πηγαίνουν μέχρι σήμερα. Οι δισκοτέκες, οι οποίες υπήρχαν σε αυθονία τότε, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την ψυχαγωγική πυραμίδα το σινεμά ήταν top. Όπως επίσης θα μπορούσε να είναι top για μια πόλη σαν την Καλλιθέα, αν μιλούσαμε για πολιτιστική πυραμίδα. Σινεμά, κέντρα διασκέδασης στις Ζηφιές, ταβέρνες και για κάποιους ο υπόδρομος. Τι λες για τον Αστραχάν? Μουλάρι. Και αφού αναφέρθηκα στην προηγούμενη γενιά, τη γενιά των 80ριδων, με απόσταση 25 ετίας από εμάς, θέλω να σου πω ότι αυτά τα κοινά σημεία δεν υπάρχουν στην επόμενη γενιά. Δηλαδή δεν θα βρεις εύκολα 30 πλέον 35 να σου μιλήσει για όλα αυτά τα οποία έζησες εσύ στα παιδικά, νεανικά, εφηβικά σου χρόνια, που ήταν ωραία χρόνια, ακόμα και στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης. Είναι σχεδόν άγνωστη λέξη για τον σημερινό 30-35 το σινεμά, με την έννοια που το ζήσαμε εμείς τότε. Μαέστρο, και να σε ρώταγα πάλι να μου πεις τι έχεις με τον πατέρα μου, δεν θα μου το έλεγες. Είχαμε σε ένα πολύ ωραίο χώρο, εσύ. Θεμία είναι άλλη φορά σε ο Μπλουζέκη. Όχι, αυτός είναι ο Τζορτζ Βεστ. Ο Θέμης Ανδριάδης είναι αυτός. Ο Τζορτζ Βεστ τον Μπουάτ. Κύριε Θέμη, παμπάλαιος Καλλιθέας, γέννημα Θρέμα, ε. Βέβαια. Πρώτα απ' όλα, κόψε το κύριε, να μην μεγαλώνεις παραπάνω από ό,τι είμαι. Όμως, χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε εδώ πέρα για να μιλήσουμε για κάτι το οποίο με συντροφεύει, με συντρόφευε από τότε που γεννήθηκα, τη δεκαετία του 50, δηλαδή, 31 το δεκάτου του 49, γεννήθη στην Καλλιθέα. Λοιπόν, και μαζί με τα παιδικά μου χρόνια, εκεί πρωτογνώρισα το λεγόμενο σινεμά. Το 1929 κάνει την εμφάνισή του στα κινηματογραφικά δρόμενα της πόλης το Κρυστάλ. Μετέπειτα Μαξίμο, όπως είναι γνωστό, χειμερινό και θερινό σινεμά στην περιοχή του Χαροκόπου, που θεωρείται και ένα από τα μακροβιότερα της Καλλιθέας. Το 30 ξεκινά τη λειτουργία του το Αξεπέραστο Ετουάλ στην καρδιά της πόλης, για να ακολουθήσει περίπου 9 χρόνια μετά το Σινέ Απόλλων στη Χαροκόπου, και αυτό σε απόσταση αναπνοής από το Κρυστάλ, το οποίο λειτουργήσε και ως χώρος βαριετέ θεάτρου. Αυτό ήταν μια ιδιαιτερότητα την οποία νομίζω ότι δεν τη συναντάμε σε άλλο κινηματογράφο της περιοχής στην πορεία του χρόνου. Εγώ μεγάλωσα με τις ταινίες που πεζόντουσαν κατά κόρον στα καλλιθιώτικα σινεμά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να σας εξιστορώ το τι γνώρισα μέσα από αυτά μέχρι την ηλικία των 20 ετών που πήγα φαντάρος και μετά έφυγα από την Καλλιθέα, θα σας απαριθμίσω τα σινεμά που θυμάμαι, ξεκινώντας από τις Ζηφιές και ανεβαίνοντας προς το κέντρο της χώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινάω. Να σημειώσω χθες, για να μην το ξεχάσω. Φλωρεντία, Μιραμάρε, Σινάν, το οποίο έπαιζε τουρκικές ταινίες και η γιαγιά μου τρελαινόταν για αυτές, γιατί είχε καταγωγή από εκεί. Θυμάμαι επίσης ότι ήταν φοβερό το Σινάν. Έπαιζε τρεις ταινίες. Ναι, και μάλιστα στις τουρκικές αρχές δεκαετίας του 70 είχε φέρει και μια διάσημη τουρκάλα ηθοποιό, τη Χούλια. Α, μπράβο! Χούλια, ο σκυλί. Ακριβώς. Τη θυμάμαι, ρε παιδιά. Το Σώσε. Αυτή μας έβαλε τη Δαμίτη. Εσείς φταίτε που μας φέρνετε στο χείλος της Αναβίσου. Τσαναβίσου. Εδώ αυτό είμαστε στη Δημητρακοπούλου. Ναι, ναι. Δημητρακοπούλου και Συγκρού. Και είναι εγκατελειμμένος, έχουν ζωγραφίσει και την οθόνη. Είναι το Μυρτό. Θερινό,
από αρχές δεκαετίας 70 μέχρι αρχές δεκαετίας 90 που το παρατήσανε. Είχες έρθει εσύ εδώ? Έχω έρθει κάποιες φορές, όχι πολλές, έχω έρθει. Τώρα είναι, βλέπω, έχει μια σικιά. Θυμάμαι πάντως ότι όταν το είχαν παρατήσει υπήρχε και η οθόνη και αρκετά καθίσματα μέσα, μετά είναι μια ψιλολαιλασία. Εγώ βλέπω εδώ, κοίτα, η αίθουσα που ήταν η μηχανή προβολής μπορεί να έχει πάρει και φωτιά, δεν ξέρω. Πέρασε και αυτό στην ιστορία, με τη μόνη διαφορά ότι ακόμα δεν έχει κατεδαφιστεί. Μάλιστα. Να έρθεις και εσύ μαζί, γιατί μιλάς πολύ ωραία. Έχεις ωραίο λέγεστε. Το καλοκαιρινό Αθηναία, έτσι, το Καλυθέα, το μέγιστο και το πρώτο όλων ετουάλ, Μαργαρίτα, το μεταγενέστερο, το Παλάδιο, η Αλεξάνδρα, η Νεράιδα, στο οποίο δίνονται μουσικά πρωινά με συγκροτήματα, Formings, τέτοια πράγματα, έτσι. Πήγαινα τη συγχωρεμένη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου της άρεσε πολύ, είχε άνοια και την πήγαινα εγώ στο σινεμά και καμιά φορά αργότερα την πηγαίναμε 10 η ώρα το πρωί αρχίζαμε τα σινεμά, έτσι. 10 η ώρα το πρωί. Απίστευτα. Λοιπόν, την πήγαινα 10 η ώρα το πρωί και το απόγευμα 8 η ώρα την αργή και πήγαινα 8 η ώρα ξέρω εγώ και την έπαιρνα. Λοιπόν, την ήξερε ο ιδιοκτήτης του ΕΤΟΑΛ, ο οποίος ήταν και στην πόρτα, έκοβε τα εισιτήρια. Λοιπόν, θα σας πω μερικά στιγμιότυπα, να μην σας φάω το χρόνο σας. Η γιαγιά μου, λοιπόν, όταν αργότερα, όταν βγήκε, έβλεπε ταινίες με τον Ξανθόπουλο, να πούμε και τη Μάρθα Βούρτση. Ήταν σε φοβερή απήχηση, ναι, εκείνο. Και έλεγε τον Ξανθόπουλο, μιλάγε ποντιακά, μόνο ποντιακά. Δεν μιλάγε την τρέπουσα ελληνική γλώσσα. Ναι, παιαούτος αμούν τον Μιχάλη το γιούμ. Αντίο Νίκο. Φιλήσε μου την κεφτούλα και τη θεία. Και όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες. Ναι, λοιπόν, αργότερα βλέπαμε τον El Cid, Charlton Heston, εκεί, το πρώτο είδα, στο Ετουάλ. Λοιπόν, έβλεπε τον El Cid και έλεγε, είχε πάθει, ξαναλέω, άνοια. Γουρπάσι χάρισα η Δημήτριε, γουρπάσι χάρισα η Δημήτριε. Τι είναι αυτό, ποιο, αυτό εδώ, αυτό. Και, ναι. Εμπούχτησα, βαλάντωσα. Και άλλο δεν αντέχω, θα κάνω έγκλημα βαρύ, στις φυλακές θα τρέχω. Μα τι είναι αυτά τα στιχάκια μέσα στις δικογραφίες. Σπυρό, ακούμε συχνά το Ετουάλ στο ντοκιμαντέρ. Πώς θα μάθουμε περισσότερα γι' αυτό? Ετουάλ. Μάλλον η κινηματογραφική ιστορία της Καλυθέας. Ίσως ο παλιότερος κινηματογράφος από δεκαετία 30. Όποιο Καλυθέατη και να ρωτήσεις από την ηλικία μας και πάνω, μόνο για το Ετουάλ θα σου μιλήσει. Το γιατί θα μας το πει ο Αλέξανδρος Δαγανάς, είναι της οικογένειας που δούλεψε με επιμονή και υπομονή τα τελευταία χρόνια λίγο πριν την αυλαία το σινεμά και τα ξέρει από πρώτο χέρι. Ναι, είναι ένα ιστορικό σινεμά. Από μικρό παιδί έχω αναμνήσεις μέσα σε αυτό το χώρο. Ευεργέτης ήταν ο Αλέξανδρος Βρετός, νονός μου. Και μετά
Είμαι εγώ, η επόμενη συνέχεια. Ο εμβληματικός ιδιοκτήτης, έτσι. Σωστά. Αλέξανδρος Βρετός, γνωστός. Θύμησε μου πότε ρίξε αυλαία το σινεμά. Το 12, 2012. Αφού δεν έχετε άλλη. Δώστε μου μια οδοντόκρεμα αντέλκο. Και τσιγάρα με τσάγκου. Hey, τον Αμερικάνο! Δεν έχω! Είπε η κυρία Θανασέβερεσέ, γράφτο! Όταν πεις σε κάποιον για κινηματογράφους της Καλλιθέας, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό του είναι μια πεντάδα τροπικά λετουάλ Μαργαρίτα Αλεξάνδρα Καλλιθέα. Όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά, αλλά η αυθόρμητη απάντηση είναι αυτή. Το Καλλιθέα λοιπόν, το ομώνυμο σινεμά της πόλης, ο μεγαλύτερος χειμερινός κινηματογράφος της, έχει μια σειρά από ρεκόρ εισιτηρίων σε ορισμένες ταινίες. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ η επιγραφή, αυτή η λυτή και απέριτη επιγραφή που έλεγε Καλλιθέα, με την κινηματογραφική γραμματοσειρά. Αυτό εδώ για να καταλάβεις. Για αυτή την γραμματοσειρά θα μας μιλήσει ο καθήλυνα αρμόδιος, αφού πω μία έντονη ανάμνηση από αυτό το σινεμά, από τις πολλές φυσικά, δεν είναι μία, αλλά είναι χαρακτηριστική. Θυμάμαι το 1977 στο King Kong με τη Jessica Lange και τον Jeff Bridges, το θηριώδη γορίλα που είχε απ' έξω το ομοίωμα, με τα κόκκινα μάτια που λαμπύριζαν το βράδυ. Το τι κόσμος μαζευόταν έξω από το σινεμά για να δει αυτό το πράγμα ήταν πρωτοποριακό για την εποχή για τα σινεμά της Καλλιθέας. Αργότερα, αν θυμάμαι καλά, έγινε και με το Σταλόνε ή στο Ράμπο ή στο Ρόκι, έγινε και με τον Σούπερμαν και μετά το ακολούθησαν πολλοί κινηματογράφοι της Αθήνας. Μετά, αυτό που σου λέω πριν από 45 χρόνια δεν υπήρχε πουθενά στην Αθήνα. Ήταν εντελώς πρωτοποριακό για όλη την πόλη. Τώρα, τα υπόλοιπα. Γιατί δεν ήρθαμε εδώ να μιλήσω εγώ. Θα μας τα πει ο καθήλυνα αρμόδιος, ο κύριος Ανδρέας Βαγιανός. Η ιστορία του κινηματογράφου Καλλιθέα ξεκινάει σαν θερινό προπολεμικά. Είχε δοθεί η παραγγελία προπολεμικά για να γίνει κλειστός χειμερινός κινηματογράφος. Ήρθε ο πόλεμος και δεν εκτελέστηκε η παραγγελία. Η οικογένειά μου εμπλέκεται όταν το 60 εξαγοράστηκε και με σκοπό και προχώρησε στο κλείσιμο και έγινε χειμερινός κινηματογράφος. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Τώρα, το σήμα Καλλιθέα, εκείνη την εποχή από τα τσιγάρα που ήταν πολύ έντονα ήταν το Καρέλια και ήταν μια αντιγραφή, όποιος δει το Καλλιθέα με το Καρέλια, το κουτί που υπάρχει και νομίζω και τώρα, εγώ δεν καπνίζω, αλλά νομίζω υπάρχει μέχρι τώρα, είναι αντιγραφή λίγο του Καρέλια τα τσιγάρα. Ήταν τόσο το δέσιμο των κατοίκων με τους κινηματογράφους της γειτονιάς που οι άνθρωποι διηγούνται και κλαίνε. Είχα ακούσει παλιά ότι το Ετουάλ ήταν το καταφύγιο της Καλλιθέας σε περίπτωση βομβαρδισμού. Αληθεύει αυτό? Συγγνώμη που σε πάω να σε διακόψω. Όχι, εσύ. Επειδή μένω και ακριβώς από πάνω. Είμαστε ακριβώς στο χώρο που υπήρχε το πρώτο ετουάλ, το θερινό να πούμε, το οποίο έγινε μετά χειμερινό. Είμαστε στη γωνία Θησαίος και Φιλαρέτου. Ο συγχωρημένος ονονός μου, ο Αλέξανδρος Βρετός, μου είχε πει αν γίνει κάτι, μεγάλο σεισμός, μακάρι μου λέει να είσαι σε αυτό το χώρο. Στο Ετουάλ. Να είσαι στο Ετουάλ μέσα. Θα πέσει όλη η Αθήνα, σε εισαγωγικά. Να είσαι εδώ. Να είσαι εδώ. Και όντως αυτό που λέτε, ναι, πρέπει να μου το είχε πει κάποια στιγμή. Μου είπες για το Παρέλ. Το Παρέλ ήταν στην Αραπάκη, λίγο πιο πάνω από το Δημαρχείο. Έγινε πολυκατοικία βέβαια κι αυτό. 35 χρόνια λειτουργήσε και το όνομά του το πήρε από τον ιδιοκτήτη, τον Μπάρη τον Αδραμίτογλου και τη σύζυγό του την Ελένη. Σου έχω πει ότι το έχω χαρακτηρίσει ως το Σινάν του καλοκαιριού γιατί έπαιζε ακριβώς τις ίδιες ταινίες. Από τους κινηματογράφους της Καλλιθέας θυμάμαι Νεράιδα 1-2 που ήταν η πιο στενόμακρη κινηματογράφη. Ήταν ένας κινηματογράφος κομμένος στη μέση και είχε γίνει 2-1-2. Εκεί είχα δει τον Εξορκιστή.
Τιμάμαι πάνω στο, κοντά στο γήπεδο. Το Καλυψό. Το Καλυψό. Αυτά δεκαετία 80, έτσι. Δεκαετία 80, ναι. Ναι. Και εκεί πηγαίναμε. Ο άλλος που ήταν Θησαίος στην πλατεία Δαβάκη πάνω. Το Ετουάλ. Το Ετουάλ, εντάξει. Εκεί πηγαίναμε πολύ συχνά. Εκεί μέναμε και κοντά εμείς και ήταν το πιο έτσι. Μετά θυμάμαι Φλερί. Το Φλερί υπάρχει τα ακόμα. Τα πρώτα σουβλάκια νομίζω ήταν. Έτσι. Σωστά. Ναι, ναι. Πρέπει να ήταν ο πρώτος κινηματογράφος που έβαλε και καλαμάκια σουβλάκια και πηγαίναμε, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Θέλω να φάω μικρές πράσινες μολόχες. Η γειτονιά του όμορφου Αβίτα, του Θερινού. Καϊκέ, γιατί λέει Καμένος. Θα σας πω και ένα πράγμα το οποίο το έκανα από 9-10 χρονών, να πούμε μέχρι 11-12 εκεί γύρω. Για να βλέπω τζάμπα ταινίες, πήγαινα και πουλάγα φιστίκια πασατέμπο τσιπ, σάμαλι παστέλι κόκ. Λεμονάδες, πορτοκαλάδες, μπιράλ, ταμ-ταμ, φιστίκια, πασατέμπο, τσίψη. Κορμιά δεν είχε το πείμα. Με την τάβλα, ε. Με την τάβλα, έτσι. Ευρηματικός. Λοιπόν, η αμοιβή μου ήταν τσάμπα σινεμά και ένα σάμαλι. Μόνο που καμιά φορά, το σάμαλι ήταν το τριγωνικό, το θυμόσαστε. Ναι. Βέβαια, και αυτό είδε. Λοιπόν, το φοβερό ήταν ότι καμιά φορά, ενώ έπρεπε να πάω στην προεργασία να μου γεμίσει τον δίσκο με τα διάφορα ο μπάρμαν, να το πούμε έτσι. Ο καυσιμιτζής. Ο καυσιμιτζής. Ναι, σωστά, σωστά. Ο μπουφετζής. Ξεχνιόμουν. Είχα αφαιρεθεί τρομερά από την ταινία και δεν πήγαινα και το πάει και καμιά σφαλιάρα. Πίσουνα ρε και τέτοια. Παλάδιο. Παλάδιο, φίλε. Και ήταν το πολύ ποιοτικό θερινό σινεμά. Έχω δει. Γκαρσονιέρα, μικρό μακρόστενο, αλλά. Με χαμηλό ήχο, γιατί ήταν περιστοιχισμένο από πολλές πολυκατοικίες. Έχω δει την πράσινη γραμμή, αυτή τη φοβερή γαλλική ταινία που τώρα μπορεί να την βρει και κάποιος και στο Netflix. Τρεις άνθρωποι μέσα. Ήταν τέτοιου είδους ποιοτικές ταινίες και είχε κάνει μονάχα ένα πολύ μεγάλο μπαμ, 75. Είναι εκείνο το τρίωρο ντοκιμαντέρ για την ελληνική ιστορία. Που είχε την ιδιαιτερότητα ότι είχαν παίξει, επειδή όλοι ήθελαν να δουν τα πολύ πρόσφατα γεγονότα που είχε μέχρι και τη Χούντα και μέχρι την πτώση της Χούντας και το Πολυτεχνείο, ήταν από τις πρώτες φορές που παίχτηκαν τα αποσπάσματα της Ολλανδικής τηλεόρασης για το Πολυτεχνείο και ξεκινούσε η ταινία από το 45 και μετά. Και συμπληρώνω για το Παλάδιο κάτι που παραλείψαμε. Για να το κλείσουμε, τους αγώνες ΚΑΤΣ. Αυτό είναι το πιο λαϊκό. Ναι, και είναι και αντιφατικό για την ποιότητα του κινηματογράφου και τις ταινίες που έπαιζε. Κάποια στιγμή να πηγαίνεις και να βλέπεις, όχι Καραγκιόζη, γιατί και Καραγκιόζη έπαιζε και θεατρικές παραστάσεις έπαιζε. Σε όλα τα... Αλλά αυτό το ΚΑΤΣ ήταν. Αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε ότι σε όλα τα κυρίως Κυριακές μεσημέρια. Από την εποχή που είχαν σταματήσει τα σινεμά να παίζουν όλη την ημέρα, γιατί παλιότερα αρχίζαν από τις 12 το μεσημέρι, δεκαετία 50. Ακόμα και το Τραπεκάλ έπαιζε παιδικές παραστάσεις. Παιδικές παραστάσεις και Καραγκιόζη ήταν ανελιπώς κάθε Κυριακή, γιατί εμείς πετύχαμε και τις εποχές, είμαστε και πιο παλιοί που τα Σάββατα πηγαίναμε σχολείο, και κάθε Κυριακή που ήταν η μόνη σχόλη, βλέπαμε τους Καραγκιόζηδες στα διάφορα σινεμά. Τους Καραγκιόζηδες γενική έννοια, έτσι. Με την. Κανονική έννοια, αλληλεγγύη μας το πούμε, την κυριολεκτική. Γιατί τους Καραγκιόζηδες τους βλέπουμε δυστυχώς. Ακόμα. Μπορώ να εκπέμψω μια ερώτηση. Για μιλήστε μου λίγο για το ΚΑΤΣ. Εγώ θυμάμαι, εντάξει, ο μασκοφόρος ποιος ήταν, ο Βέγκος ήταν μασκοφόρος, κάποιος άλλος ήταν μασκοφόρος, τι γινόταν. Εδώ μασκοφόροι ήταν πολύ παλιοί γείτονες, καλλιθεάτες που ήταν λίγο εύσομοι και αναλαμβάνανε ρόλο. Τι λέει που θα φύγω εγώ, θα τον εσκίσω το χοντρό. Α, δηλαδή μαϊμού μασκοφόρος εννοείς. Ναι, φυσικά. Στο ΚΑΤΣ μια ζωή, δηλαδή ήταν παλιά που αγοράζαμε τις αθλητικές εφημερίδες, δεν υπήρχε περίπτωση ακόμα και στην πορτοσέλιδα να ήταν ο τρομάρας που τα έβαζε με κάποιον αιμοδιψή μασκοφόρο ή από γίγαντα τη Ρωσία, από τη Ρωσία, από την Αλγερία, από το Ιράν. Τέτοιο.
Και φυσικά ερχόταν και τον κατατρόπωνε ο τρομάρας στην κερκίδα από κάτω του Παναθηναϊκού που ήταν τότε η κατεξοχήν έδρα του ΚΑΤΣ. Και φυσικά ήταν ακόμα και μέσα στο, και στο Μήλωνα. Ήτανε, είχα δει ένα φοβερό μάτς τέτοιο, είχαμε πάει Μπούγιο. Και ήταν στο Μήλωνα που ήταν η Εθνική Ελλάδος, ο Βλάκος, Τρομάρας, δεν ξέρω ποιος σπάζω κέφαλος ήταν τότε, που είχαν αναμετρηθεί με μια με αντίστοιχη ομάδα. Που ήταν, ναι, δεν ξέρω, ναι. Είχαν έρθει από το Μαρόκο, κάτι και τέτοιο καλά. Δηλαδή. Από τον Άρη. Και παίζανε και 2-2 και 3-3. Θυμάμαι πρεμιέρα στο Μαργαρίτα, το Saturday Night Fever με τον Τραβόλτα, 1977. Ήρθε και με πήρε από το σπίτι ο θείος μου με τη θεία μου, με τη 400 καπασάκι και τρέξαμε κυριολεκτικά να προλάβουμε. Τελευταία στιγμή μπαίνουμε μέσα στο σινεμά και ήτανε τίγκα. Είχε, βρήκαμε θέση στο πατάρι, στον πάνω όροφο, μόνο όχι. Δεν είχε καθόλου, ήταν φίσκα λες και μπήκαμε σε συναυλία, όχι σε ταινία. Εγώ ήμουν τότε 10 χρονών παιδί και τα βλέπα όλα αυτά. Φίσκα το σινεμά και όλοι χορεύανε. Αυτό μου είχαν εντύπωση. Είχαμε πάει να δούμε ταινία και όλοι χορεύανε. Το είχαν δει τραβό, είχε πολλοί τραβόλτες εισαγωγικά μέσα και χορεύανε και κάνανε και ήταν το κάτι άλλο. Το θυμάμαι δηλαδή, μου έκανε εντύπωση γιατί είχα πάει λίγες φορές ως τότε σινεμά, αλλά ταινία σαν συναυλία πρώτη φορά είδα. Πού πάτε αγοράκια με το popcorn? Για σινεμά πηγαίναμε, είπαμε να έρθουμε στο Μαργαρίτα, αλλά αργήσαμε 15 χρόνια ρε φίλε. Και το βρήκαμε κλειστό. Ρομαντισμός της εποχής, ε. Μα ποιοι να είναι. Αυτοί που είναι ξαπλωμένοι στα πόδια του νεαρού πρέπει να είναι η Λέλα Πατρικίου. Και όσο για τον νεαρό, με το σεμνό μαγιό, γνωστή φυσιογνωμία. Μα ναι, ναι, δεν το γνωρίσατε ακόμα. Ας το σταματήσουμε για μια στιγμή. Τώρα, ακόμα δεν το γνωρίσατε. Είναι ο ωραίος της μακρύς. Λουίζα, λοιπόν, ήταν η χαρά της ελληνικής ταινίας. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες της εποχής εκείνης και πολλές ιταλικές και γαλλικές αστυνομικές. Οι αναφορές των παλαιότερων λένε ότι στο σινεμά αυτό πήγαιναν πολλοί Έλληνες ηθοποιοί για να παρακολουθήσουν μια ταινία η οποία έκανε πρώτη προβολή την εποχή εκείνη. Ήταν σε ένα σημείο το οποίο συνδύαζε το μεγάλο στέκι της περιοχής, το Γρηγόρη. Ήταν το μικρό αδερφάκι του Γρηγόρη που υπήρχε εδώ στην Αγία Ελεούσα. Περισσότερο κόσμο από το κέντρο της Καλλιθέας μάζευε αυτό το σινεμά και είχε μάλιστα και πολλούς θαμώνες από τη Νέα Σμύρνη, η οποία ήταν ακριβώς απέναντι. Τη συγκρούτη διέσχιζες κάθετα, δεν υπήρχαν ανισόπεδοι κόμβοι, όπως σου είπα, δεν υπήρχε τίποτα. Έκλεισε σχετικά γρήγορα και ξεχάστηκε γρήγορα. Λίγοι το θυμούνται βέβαια. Βρισκόμαστε στο σινεμά, ωραίο, πολύ ωραίο σινεμά, πολύ ωραίο. Ήτανε από τα τελευταία που κλείσανε στην Καλλιθέα και τα τελευταία και από τα πρώτα και καλύτερα συνεφίλ σινεμά στην Αθήνα ολόκληρη. Ερχότανε όλη η Αθήνα για να δει αφιερώματα και ταινίες που μόνο στην Αφέα μπορούσε κάποιος να δει. Σήμερα που γράφουμε, για παράδειγμα, αυτό το βίντεο, 3 και 13 του 2022, είναι η μέρα που έχει πεθάνει ο Κοντάρ. Εδώ πρώτο είδα Κοντάρ, είδα το 77 το ΑΒ και μετά κάποια χρόνια είδα το 400 χτυπήματα και αργότερα, μέσα στη δεκαετία του 80, είχε κάνει φοβερά αφιερώματα για τον Κοντάρ, για την Nouvelle Vague, για όλες αυτές, για όλες αυτές τις πρωτοπορίες και κινηματογράφο ποιοτικό που δεν έπρεπε να πάμε να ξενιτευτούμε σε άλλους δήμους και να τους δούμε και να δούμε άλλους. Και πολλές οσκαρικές ταινίες, θυμάμαι. Ήταν ό,τι καλύτερο. Όχι μόνο οσκαρικές, βραβεία στο Βερολίνο, βραβεία στη Μόστρα της Βενετίας. Δηλαδή ταινίες που δεν ήταν του εμπορικού κινηματογράφου που πήγαινες αλλού να δεις. Και μπορεί να ήταν και ταινίες οι οποίες δεν είχαν πάρει βραβεία, αλλά είχαν ξεχωρίσει μέσα από το βραβεία κοινού ή το κοινό το ίδιο τις είχε αναδείξει. Πάντοτε λίγο δύσκολες για το ευρύ κοινό.
που όμως έβρισκαν εδώ πέρα στη Οθέα, έβρισκαν μία στέγη. Και πήγε άκλαυτο κι αυτό. Και πήγε κι αυτό άκλαυτο. Παρότι το Μοσχάτο και ο Ταύρος είχαν δικά τους σινεμά θερινά, ο περισσότερος κόσμος ερχόταν στο Σινέ 13, γιατί ήταν ακριβώς δίπλα στις δύο συνοικίες. Ιστορικά έχουν αναφερθεί δύο ακόμα κινηματογράφοι πάνω στον Ηλισσό, αλλά νομίζω ότι δεν ανήκουν στον Δήμο Καλυθέας. Ήταν το Παρθενόν και ο Ηλισσός, τα οποία λειτουργήσαν στα τέλη της δεκαετίας του 30. Αν κρίνουμε από το όνομά τους, το ένα θα πρέπει να ήταν ψηλά στην Καλλιρόης πριν σκεπαστεί το ποτάμι και το άλλο κάπου στα Πετράλωνα ή στο Κουκάκι με θέα την Ακρόπολη. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν σινεμά στην Καλλιθέα με αυτό το όνομα. Εννοείται ότι δεν τα θυμάται κανένας, αν μιλάμε για κινηματογράφους που λειτουργήσαν από το 23-24 μέχρι το 30. Η Καλλιθέα δεν είχε γίνει καν κοινότητα τότε. Έχω ακούσει ότι το Καλλιθέα είχε τα μεγαλύτερα ρεκόρ εισιτηρίων, γιατί ήταν και ο μεγαλύτερος χειμερινός κινηματογράφος της πόλης. Σε μια ημέρα δεν θεωρώ ότι ήταν ο πρώτος κινηματογράφος της Καλλιθέας. Αυτό είχε πολύ μεγάλη σχέση και με το τι ταινίες επέλεγες και με ποια γραφεία συνεργαζόσουν. Και αν είχες το γραφείο που είχε τις μεγάλες επιτυχίες, μπορεί ανά σεζόν να είχες και τα πιο πολλά εισιτήρια. Εμείς πάντως το σίγουρο είναι ότι έχουμε το ρεκόρ εβδομαδιαίου ή ημερήσιου λόγω του χώρου που είχε 900 καθίσματα και από πίσω είχε ένα χώρο γύρω στα 4 μέτρα επί το φάρδος επί 20, 80 τετραγωνικά βγαίνει ή παραπάνω, το οποίο έπιζε από ορθίους. Εκείνη την εποχή ο κόσμος έμπαινε τόσο πολύ σαν όρθιος, αυτά που δεν βλέπουμε τότε. Βέβαια. Θα μπορούσε να μπει και στη μέση της παράστασης. Με ανοιχτές τις πόρτες, βέβαια κακή λειτουργία και όχι αυτό που θα έπρεπε για να δεις ταινία. Σωστά. Αλλά ήταν τόσο πόλης ο κόσμος, η ουρά θα μπορούσε να φτάνει για να κόψουν εισιτήρια ένα τετράγωνο παραπέρα. Εγώ τα θυμάμαι αυτά. Εντάξει, άλλες εποχές ο κόσμος, αυτό ήταν η διασκέδασή του νομίζω η μεγάλη. Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο. Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο νομίζω πρέπει να είναι στα πιο πολλά εισιτήρια. Δηλαδή να έβγαζε 20.000 εισιτήρια την εβδομάδα, κάπου εκεί. Τεράστιο. Μπορεί και παραπάνω και να συντηρείται με τις εβδομάδες. Δηλαδή μπορεί να ήταν και 7 εβδομάδες που παίχτηκε. Έτσι, κάπως αμυδρά θυμάμαι ότι πρέπει να ήταν 6-7-8 εβδομάδες από 20.000 εισιτήρια. Οπότε όσα κάνει μια γερή ταινία, αυτό που λέμε τώρα, μπορεί να τα κάνει ένας κινηματογράφος σε 6 εβδομάδες. Και πεζόταν και σε όλες τις συνοικίες, δεν είναι ότι... Ναι, ναι, σωστά. Άλλα δυνατά εκείνης της εποχής ήταν του Κατσουρίδη, από που πάνε γενικά του Βέγκου ταινίες, ήταν πολιτικά μηνύματα. Δυνατές, με πολιτικά μηνύματα, ναι. Ναι. Σίγουρα King Kong, Rambo και όλα, ναι, αυτά, τα κλασικά εμπορικά. Ρόκι, και εκείνη την εποχή και οι πρώτες αισθησιακές ταινίες που έχουν βγει, Εμμανουέλα, Ιστορία της Όμικρον. Καιρό να σταματήσει, καιρό να τραγουδήσει. Να κάνω μια ερώτηση. Τι έξοδα είχε μάλλον περίπου ένας κινηματογράφος γενικά, όχι συγκεκριμένα το Edwell, δηλαδή σε έναν άνθρωπο που είχε ένα κινηματογράφο, τα έξοδα ήταν πολλά. Ήταν αρκετά. Και το άγχος. Το άγχος μερικές φορές είναι σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή, τον πονάς στον χώρο σου. Όταν έχεις μεγαλώσει, ειδικά και από παιδί, τον πόναγα. Δηλαδή, το σινεμά, το Ετουάλ θα έπρεπε να έχει κλείσει 6 χρόνια πριν. Γιατί δεν πήγαινε. Δεν πήγαινε, να το πω απλά έτσι. Απλά ελληνικά δεν πήγαινε, δεν τράβαγε, δεν έρχονταν κόσμος. Θεωρείς ανεξήγητο το γεγονός ότι κλείνουν μαζικά τόσα σινεμά? Εγώ... Και εσύ που ήσουν μέσα. Εγώ θεωρώ ότι ένας λόγος είναι ότι ήταν καλά ακίνητα, τα οποία δοθήκανε, πουληθήκανε,
Ένα κομμάτι μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό, ότι είχε μεγαλύτερη απόδοση για τον ιδιοκτήτη, ήταν ιδιοκτήτες όλους αυτούς τους κινηματογράφους. Ο Καλλιθέα ήταν ένα στρέμμα οικόπεδο επί της Θησέως. Είχε θέμα και αντικείμενο άλλο με ένα ενίκιο να έχεις 10 φορές τα έσοδα των εισιτήριων που είχες τότε. Είχαν παραμείνει και χαμηλά οι τιμές των εισιτήριων. Τότε ναι. Οπότε νομίζω αυτό ένα ήταν το θέμα του reality, της οικοδομησιμότητας και όλα αυτά. Άλλο ήταν ότι δεν ξέρω αν εκείνη την εποχή ξεκινήσαν τα multiplex, έστω και αμυδρά με κάποιο ξεκίνημα δύο, τριών, τεσσάρων κινηματογράφων με μια ανακαίνιση που έκοβαν την αίθουσα στα δύο, κάνανε και τον εξώστησαν ένα τρίτο μικρό. Οπότε κάποιοι αντέχαν να το κάνουν αυτό. Κάποιοι όχι. Κάποιοι δεν αντέχαν, οπότε νομίζω εκεί παίχτηκε το... Μετά μπήκαν κάποια σούπερ μάρκετ, πήραν κάποιες αίθουσες, επειδή μεγάλοι χώροι δεν υπήρχαν και η αίθουσα ενός κινηματογράφου ανοιχτή χωρίς κολόνες και όλα αυτά ήταν ό,τι πρέπει για σούπερ μάρκετ. Οπότε κάπως έτσι νομίζω υπήρξε η μείωση, μέχρι που άνοιξαν μετά τα multiplex που ήταν πολλές αίθουσες, μεγάλες εταιρείες που είχαν αυτό και είχαν πολλά multiplex, οπότε ο ιδιώτης ούτε τις καλές ταινίες μπορούσε να βρει, γιατί τις κρατάγανε για τα multiplex. Οπότε εκεί άρχισε και η ιστορία που βλέπουμε σε πολλά αντικείμενα επιχειρήσεων, είτε βίντεο κλαμπ λέγεται αυτό, είτε... Καλά, αυτά εξαφανίστηκαν τελείως, δηλαδή είναι σπάνιο είδος. Ναι, πλέον. Γιατί δεν υπάρχει το... πια το βρίσκεις στο ίντερνετ το θέμα ταινία. Σωστά, αλλά σπάνιο είδος έγιναν και τα σινεμά εδώ στην Καλλιθέα, δηλαδή στην ουσία είναι ένα πολιτιστικό πλήγμα για την μεγάλη συνοικία. Το να έχει μείνει με τρεις κινηματογράφους, δύο θερινούς και έναν χειμερινό, και αυτό συμβαίνει σε όλη την γύρω περιοχή. Δηλαδή και η Νέα Σμύρνη έχει τα θέματα της και το παλαιό φάνερο. Γίνανε μεγάλα multiplex, πάρε το... Τα οποία έκλεισαν. Όχι, έγινε μεγάλο το... Ποιο είναι κοντά το... στο φάλερο. Έκλεισε και από το τώρα. Έκλεισε στη Συγκρού. Γιατί ο κόσμος πια τις ταινίες τις βλέπει σπίτι του, επιλέγοντας όποια ταινία θέλει. Οπότε νομίζω η εξέλιξη μας πάει εκεί. Νεράιδα 1, Νεράιδα 2, στη Φιλαρέτου, δίπλα στην αγορά. Το πρώην Καμέλια, έτσι. Εκεί χτίστηκε μια πολυκατοικία, η οποία προσαρμόστηκε επάνω στον κινηματογράφο που ήδη υπήρχε. Μία γινόταν θερινό, μία έκλεινε, γινόταν χειμερινό. Στο τέλος κατέληξε να είναι δύο δίδυμες αίθουσες, το Νεράιδα 1 και το Νεράιδα 2, μικρή κινηματογράφη. Το χαρακτηριστικό τους ήταν ότι έμπαινες μέσα, ήταν ίσως το μοναδικό σινεμά που θυμάμαι, και την οθόνη δεν την είχες φάτσα, την είχες πλάτη. Έπρεπε να κάτσεις στην αριστερή πλευρά ένα διάζωμα μέχρι το σημείο που υπήρχε η μηχανή προβολής. Αν ήθελες να βγεις βέβαια από τον τοίχο, έπρεπε να περάσεις πάνω από πόδια και κεφάλια. Νομίζω ότι το είχες κάνει στο σεισμό του 81 εσύ αυτό. Το 1981, όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός, είχα πάει με ένα φίλο να δούμε τον Ασπροδόντη στο Νεράιδα. Οπότε ο φίλος είχε ένα ύψος πάνω από 1,90, κάτσαμε στη 10η σειρά με την ιδιομορφία του χώρου που έχει το Νεράιδα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να βγούμε από τα δεξιά γιατί ήταν ο τείχος, μπορούσαμε να βγούμε μόνο από τα αριστερά που υπήρχε ο μοναδικός διάδρομος. Ακριβώς. Όταν ξεκίνησε ο μετασεισμός, εγώ τον είδα να πατάει πάνω σε όλες τις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων, 10 σειρές δηλαδή. Βγήκε τρέχοντας λοιπόν, πατώντας πάνω στις πλάτες, και ακολουθήσαμε όλοι οι υπόλοιποι που ήμασταν στο κινηματογράφο 5 με 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Το βίντεο δεν νομίζω ότι έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο. Όχι, το βίντεο. Έχω ξαναπεί ότι το βίντεο. Το βίντεο είχε πτωτική πορεία. Είχε πτωτική πορεία από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Ναι, ναι. Οπότε δεν επηρέασε τόσο τα σινεμά της Καλλιθέας. Όσο το ίντερνετ, αυτό το κατέβασμα που λέγαμε, κατεβάζω μια ταινία, την βλέπω σπίτι και σε κακή ανάλυση, κακό ήχο. Γιατί πολλοί κόσμος δεν τον ενδιαφέρει πώς θα είναι η ανάλυση, πώς θα είναι. Σκέφτεται το οικονομικό. Και ταινίες βλέπατε στο Άλβα? Θρυλεράκια. Θρυλεράκια. Γνωστά θρυλεράκια. Κάθε χρόνο τα έπαιζε. Λάμψη,
Όλα τα Παρασκευή και 13 που είχαν κυκλοφορήσει μέχρι τότε. Ετούτον εδώ. Ταινίες του Ντάριο Αρτζέντο. Λούτσιο Φούτσι. Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ότι το Άλφα ήταν το μοναδικό σινεμά στο οποίο έμπαινε η αστυνομία το καλοκαίρι να ζητήσει ταυτότητα για τις ταινίες θρίλερ που βλέπαμε. Αν ήσουν άνω των 17-18, δεν θυμάμαι, και γινόταν μία-δύο φορές κάθε καλοκαίρι που ερχόμασταν, μα κάθε καλοκαίρι ερχόντουσαν και μας ζητάγανε ταυτότητες. Ήταν φοβερό, δεν πηγαίνανε δηλαδή στα σινεμά που παίζανε hardcore, όπως το Συνάν Μεσοβδόμαδα και το Μαξίμ. Εδώ πίσω μου υπήρχε ο Απόλλωνας, στη συμβολή της Αγίων Πάντων με την Γρυπάρη. Πριν που είχαμε πάει με τον Γιώργο πάνω και μιλάγαμε για τα σπίτια, μου είχες πει για τα 5α. Τι ήταν τα 5α αυτά, τι γίνανε, ας πούμε. Τα 5α ήταν 5 σινεμά που η ονομασία τους άρχιζε από α. Το ΑΕΛΟ, το ΑΒΙΤΑ, ο Απόλλων, το Αμαζόν ψηλά κοντά στα παλιά σφαγεία και η Αθηναία. Κατέβα χάρε να σε κεράσω. Κάποια από αυτά, όπως ας πούμε το ΑΕΛΟ και η Αθηναία, αν δεν κάνω λάθος, είχαν πολύ σύντομη λειτουργία. Ο Απόλλων, όπως έχουμε αναφέρει και στο πρώτο μέρος αυτού του ντοκιμαντέρ, ήταν και βαριετέ θέατρο στη Χαροκόπου. Δεν υπάρχει ίχνος από αυτά τα σινεμά που να μπορείς να πεις ότι ξέρεις, να, έχει απομείνει η οθόνη ή έχει απομείνει ο μαντρότυχος. Όλα έγιναν πολυκατοικίες και μάλιστα παλιές πολυκατοικίες, δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Σινεμά της κεντρικής Καλλιθέας, από τη Δαβάκη έως τη Χαροκόπου, σε αυτό που ο Γιώργος είχε χαρακτηρίσει ως το πιο αστικό κομμάτι της πόλης μας. Ότι υπάρχει μόνο το Αλεξάνδρα στην Καλλιθέα μπορεί να το πεις και καλό και κακό. Το κακό είναι προφανές. Είναι ο μοναδικός που έμεινε. Και το καλό ακριβώς το ίδιο. Το Αλεξάνδρα πρέπει να κλείνει γύρω στα 52 χρόνια λειτουργίας φέτος. Πέρασε τρικυμίες βέβαια, έκλεισε κάποια στιγμή. Ξανάνοιξε με την ονομασία Αλεξάνδρα Ετουάλ, πέρασε σε άλλον ιδιοκτήτη. Η νέα δοκιμασία ήρθε με την περίοδο της πανδημίας. Συνεχίζει με παιδικές παραστάσεις, με διάφορες εκδηλώσεις, με ωραίες ταινίες. Αλλά για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο άνθρωπος που το τρέχει εδώ και 8 χρόνια. Δημήτρης Σταύρος, είσαι ο καινούργιος ιδιοκτήτης. Πόσα χρόνια τρέχεις το κινηματογράφο? Εμείς ήρθαμε εδώ το 2015. Ψάχναμε να βρούμε έναν χώρο. Νέοι, ανασφαλείς, ψάχναμε μια ευκαιρία. Βρήκαμε λοιπόν αυτό το παλιό σινεμά εδώ στην Καλλιθέα, όπου και νοικιάσαμε το χώρο και πλέον το λειτουργούμε από το 2015. Τι σας παρακίνησε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση που είναι το σινεμά? Είναι λίγο πεθαμένη ιστορία. Ναι, εντελώς τυχαία έγινε. Είμαστε συνεταίροι, έτσι. Κάποιος είχε την αρχική ιδέα, ψάχναμε όλοι κάτι να κάνουμε εκείνα τα χρόνια. Και επειδή βρέθηκε ένας άνθρωπος που ήξερε και ήταν στο χώρο, μας έδωσε, ας πούμε, την τεχνογνωσία, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, και έτσι μπήκαμε. Εμένα μου άρεσε πολύ σαν ιδέα, βέβαια, γιατί εντάξει, με ενθουσίασε. Ταινίες, σινεμά, ιστορίες, κάτι πολύ. Κάτι που δεν περίμενα στη ζωή μου. Το αγαπήσαμε και από τότε το τρέχουμε. Με δυσκολίες, βέβαια. Ξέρεις κι εσύ, ήρθε η πανδημία, τα πράγματα δεν επανήλθαν από τότε, πρέπει να σου πω. Διότι όχι τόσο λόγω του ιού πλέον, δεν είναι δηλαδή ο φόβος του συνωστισμού, αλλά μέσα στην πανδημία, ξέρεις, όλοι γραφτήκαν σε πλατφόρμες, το ίντερνετ, έτσι, και εγώ γράφτηκα. Και από τότε ο κόσμος συνήθισε κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ακριβώς, συνήθισε μια έτσι, άλλη. Από τον καναπέ του να έχει το βιντεοκλάπ του. Μια άλλη θέαση. Έτσι, οπότε ποιος θα έρθει τώρα πλέον? Θα έρθει αυτός που θέλει την εμπειρία, την κινηματογραφική. Δηλαδή θα θέλει τη μεγάλη οθόνη, θα θέλει τον ήχο, τον surround. Θα θέλει τη σκοτεινή αίθουσα, θα θέλει το popcorn και θα θέλει και την έξοδο, έτσι. Επομένως, ναι, υπάρχει μια κατάσταση γενική, όχι μόνο εδώ,
που τα σινεμά προσπαθούν λίγο να ορθοποδήσουν μετά την πανδημία και το κλεισμό, γιατί εμείς ήμασταν χειμερινός κινηματογράφος, ήμασταν κλειστά για πάρα πολύ καιρό. Να κάνω μία ποδοσφαιρική ερώτηση τώρα. Αν φτιάχναμε μία εντεκάδα με τους κινηματογράφους της Καλλιθέας, ποιους θα έβαζες? Δύσκολη ερώτηση. Θέλει δύο εντεκάδες και τρεις. Το θέλεις με ποδοσφαιριστές ή με κεφτεδάκι όπως έκανε η τακτική ο Ελέφαντος? Όχι, όπως έκανε ο Ελέφαντος. Θέλω να στήσεις την ομάδα πάνω στο τερέν. Ναι, αλλά με κεφτεδάκια το κάνω ο Ελέφαντος. Με ό,τι έχεις εσύ. Εγώ έχω παιχτάκια. Παιχτάκια. Okay. Για να σε δω λοιπόν, τι εντεκάδα θα κατεβάσεις με κινηματογράφους? Κάτω από τα δοκάρια ξεκινάμε με το Νεράιδα. Να τα. Νεράιδα 1, Νεράιδα 2. Θα βάλουμε Νεράιδα στα δοκάρια, πάει. Νεράιδα. Θα γεμίσει το τερμαγκόλ. Στο δεξί άκρο της άμυνας το παρέλ. Αριστερά το καλυψό. Ωραίος. Πάμε λίγο soft. Αλλά θα έχουμε βρώμικο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, νοτιοαμερικάνικο. Το Σινάν και το Κρυστάλ. Μαξίμ. Ναι. Το οποίο Κρυστάλ έκανε και συναυλίες ροκ στις αρχές της δεκαετίας του 90, ήταν κάπου εκεί. Ναι, έπαιζε και τσόντες ροκ. Πάμε παρακάτω. Ναι. Τετράδα κέντρου, νομίζω ότι είναι προβλέψιμη. Αλεξάνδρα, Μαργαρίτα, Αφέα και Καλλιθέα. Ωραίος. Το επιθετικό δίδυμο μπορεί να το μαντέψει και ένας 90χρονος. Ετουάλ, Τροπικάλ. Αυτή για μένα είναι η καλύτερη ενδεκάδα. Οι υπόλοιποι μένουν στον πάγκο, δεν μένουν εκτός αποστολής, δεν αποκλίνουμε κανέναν. Μην με ρωτήσεις για προπονητές και τέτοια. Αυτή είναι η ενδεκάδα της δικής μας εποχής. Το Αλεξάνδρα, όπως γνωρίζεις, είναι ένας ιστορικός κινηματογράφος, μέσα στους ιστορικούς κινηματογράφους της Καλλιθέας. Είχες επίγνωση αυτού του πράγματος παίρνοντας αυτή την πρωτοβουλία ή έχεις βιώματα από αυτό το κινηματογράφο? Όχι, όχι. Εμείς δεν είμαστε καν καλλιθεώτες. Η αλήθεια είναι. Ό,τι μάθαμε, το μάθαμε εκ των υστέρων. Πάντως, ας σου πω την πληροφορία ότι το σινεμά αυτό είχαμε τον όρο να μην του αλλάξουμε καν το όνομα. Διότι και ιστορικός ήταν, αλλά και ήταν το όνομα της μητέρας του ιδιοκτήτη, τον άνθρωπο στον οποίο νοικιάζουμε δηλαδή, και θα έπρεπε να συνεχίσει έτσι. Οπότε και εμείς, Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα. Έτσι, έμεινε. Συναισθηματικό το δέσιμο για τον ιδιοκτήτη, αλλά και για τον κόσμο που το ήξερε ως Αλεξάνδρα. Ναι, ναι. Και πιο πολύ εμείς μαθαίνουμε πράγματα από τους πελάτες. Δηλαδή, που λέει ο καθένας ότι ερχόταν εδώ τότε κτλ. Και μαθαίνουμε και εμείς την ιστορία δηλαδή, του χώρου. Και μάλιστα το Αλεξάνδρα ήταν από τους κινηματογράφους ο οποίος είχε ένα σοβαρό πρόγραμμα. Δηλαδή, ήσαν οι κινηματογράφοι που ήταν πιο εμπορικοί. Μπράβο, το Αλεξάνδρα πάντοτε έπαιζε κάποιες ταινίες που ήταν δύσκολο να δεις κάποιος. Δηλαδή, δεν ήταν το σινεφίλ σινεμά όπως ήταν το Αφέα που ήταν λίγο πιο πάνω, αλλά σε σχέση με κάποια άλλα σινεμά, το Αλεξάνδρα έβαζε ταινίες όπως για παράδειγμα εγώ αυτή που θυμάμαι. Και τη θυμάμαι γιατί ήταν λίγο Grand Guignol, επειδή απαγορευόταν τότε στους μικρότερους από 18 ετών να την παρακολουθήσει. Το The Wall είχε χαρακτηριστεί ακατάλληλοι διανηλίκους. Γιατί είχε κάποιες σκηνές οι οποίες θεωρούνταν κατάλληλες. Και ήταν κατά κάποιο τρόπο είχαμε μπει παράνομοι. Και πάλι το Αλεξάνδρα και συνέχιζε για αρκετά χρόνια αργότερα. Μέχρι κάποια εποχή που βέβαια ήταν μια εποχή δύσκολη για όλους τους κινηματογράφους. Οπότε έγινε και μια στροφή προς το πιο εμπορικό. Όταν άλλαξαν και γίνανε δύο αίθουσες. Γιατί το Αλεξάνδρα ήταν μια αίθουσα, ήταν από τους μακρύτερους, πιο μακρόστενους και πιο μακρύς κινηματογράφους που υπήρχαν όχι μόνο στην Καλλιθέα αλλά και γενικότερα. Ακολουθώντας μια κάποια τάση που ήταν τότε. Για να συνεχίσετε, έχετε διαφοροποιήσει κάπως το πρόγραμμα? Δηλαδή, δεν είναι κινηματογράφος ή είναι και κάτι άλλο? Εδώ γίνονται και άλλα πράγματα. Τις Κυριακές πολλές φορές έχετε Καραγκιόζης, παιδικό θέατρο. Επίσης, κάνουμε γενέθλια. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό. Ότι στο φουαγέ του κινηματογράφου, που όπως το βλέπεις είναι και αρκετά έτσι μεγάλο και βολικό, έρχονται παιδάκια, κόβουν τούρτα. Οι γονείς κάθονται εδώ, βλέπουν και παιδικό έργο που φέρνουμε κάθε εβδομάδα. Και έχουμε και αυτή, ας πούμε, την επιλογή για κάποιον που μπορεί να θέλει. Το μέλλον, θα σου πω, γενικά ο κινηματογράφος σαν επιχείρηση είναι μια πολύ δεσμευτική δουλειά. Έτσι. Είναι
κάθε βράδυ ανοιχτό. Είναι μια επιχείρηση που κλείνει μόνο Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο. Και επίσης έχει το ρίσκο της, έχει τα έξοδά της. Είναι δύσκολα και σου λέω, μετά τον κορονοϊό, η κατάσταση είναι λίγο αμφίβολη. Τα έχεις ακούσει κιόλας και πόσες ιστορίες και για τους άλλους κινηματογράφους και πώς παλεύουν να σωθούν κτλ. Όσο μπορούμε, θα το παλεύουμε και θα το κρατάμε. Τι είναι, Μανουέλ, έριξες, ρε. Μια χούφτα δολάρια. Ο Μιχάλης πού είναι? Θα πήγαινε σινεμά. Σινεμά πού? Στην Καλλιθέα.